Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με την καταβολή προστίμων ύψους 250 ευρώ, αναμένεται να βρεθούν σύντομα οι ιδιοκτήτες ανασφάλειας των οχημάτων, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ξεκίνησε τις διασταυρώσεις των στοιχείων του αρχείου με τα κυκλοφορούντα οχήματα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών. Πληροφορίες αναφέρουν πως από αύριο ουδής ανασφάλιστος θα μπορεί να ασφαλιστεί εάν πρώτα δεν πληρώσει το πρόστιμο που του αναλογεί. Εκτιμάται πως περισσότερα από 600.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια στους δρόμους της χώρας, αποτελώντας απειλή τόσο για τους νομοταγείς οδηγούς που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμπλεκούν σε τροχαίο ατύχημα, όσο και για τους ίδιους, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν για ζημιές, τραυματισμούς ή ακόμη και για θανάτους, χωρίς να καλύπτονται από κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Η ενημέρωση που έχουμε και βάση, σας λέω, μιλάω πάντα πέρα από την ενημέρωση των εταιριών και με βάση τις πλατφόρμες μας, είναι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ ότι ασφαλιστεί την γλιτώνει εντός εισαγωγικών. Από αύριο θα ισχύει αυτό το μέτρο, τουλάχιστον σύμφωνα, σας ξαναλέω, με την ενημέρωση που έχουμε. Στην διασταύρωση των στοιχείων των ασφαλιστικών εταιριών για τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του τάξης για τα κυκλοφορούντα οχήματα θα προχωρήσει σύντομα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκειμένου να εντοπίσει τα οχήματα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και να επιβάλλει πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τους. Ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων εκτιμάται ότι φτάνει τις 600.000, ενώ οι ειδικοί του χώρου μιλούν για 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Καθένας από τους ιδιοκτήτες τους απειλείται πλέον με την επιβολή προστίμου 250 ευρώ. Μόνο όσοι προλάβουν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους πριν γίνει η διασταύρωση θα γλιτώσουν από τα πρόστιμα. Ήδη υπάρχουν αναπροσαρμογές στις πλατφόρμες όπου εκτυπώνουμε τα συμβόλαια, τις ανανεώσεις των πελατών ή τα νέα συμβόλαια, με αποτέλεσμα να μην μας δίνεται τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε κάποιο συμβόλαιο το οποίο δεν, όπου έχει λήξει τον πελάτη. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, έστω ότι λήγει ένα συμβόλαιο στις 5 έκτου και προσπαθήσω εγώ 7 έκτου να το εκτυπώσω. Δεν μου δίνεται η δυνατότητα να το εκτυπώσω. Μου ζητάει να προσκομίσω το πρόστιμο πληρωμένο από την εφορία που το εκτυπώνουμε εμείς, γι' αυτό σας λέω ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία, να το προσκομίσω στην εταιρεία με κάποιο email και μετά, εφόσον μου δοθεί η έγκριση, να μπορέσω να το εκτυπώσω. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος το πληρώσει εντός 8 ημερών, είναι 250. Και το ίδιο ισχύει για τα μηχανάκια, μόνο που εκεί το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και κατά το ίμιση αν το πληρώσει το πρώτο 8ήμερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 1η Ιουνίου μιας νέας απόφασης από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, με την οποία τροποποιείται σε ορισμένα σημεία της η απόφαση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ζήτησαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες τις λίστες των ασφαλισμένων οχημάτων προκειμένου να τις διασταυρώσουν με το αρχείο κυκλοφορούν των οχημάτων που τηρείται στο τάξης. Η διασταύρωση αυτή θα αναδείξει τα ανασφάλιστα οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων στην συνέχεια θα υποχρεωθούν να λάβουν ένα ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 250 ευρώ, το οποίο και θα πρέπει να πληρώσουν προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να ασφαλίσουν τα οχήματά τους. Τα στοιχεία όσων δεν πληρώσουν το παράβολο θα σταλούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τα περαιτέρω. Για τον πελάτη σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει το παράβολο των 250 ευρώ, να προηγηθεί η πληρωμή του προστίμου και να έρθει σε μας μετά να ασφαλιστεί από την ημερομηνία και μετά αφότου έχει πληρώσει και από ό,τι ενημερώθηκε ότι θα δίνεται και ένας κωδικός πληρωμής του προστίμου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση ασφαλίσεως και πλέον θα γίνεται η διασταύρωση ότι όντως έχει πληρώσει το πρόστιμο ο πελάτης και μπορεί να προχωρήσει στην ασφάλιση του αυτοκινήτου. Σήμερα, οι πληροφορίες που έχουμε, σήμερα 6 του μηνός θα γίνουν οι έλεγχοι, η διασταύρωση των στοιχείων και από αύριο λογικά θα αρχίσουν να ταχυδρομούνται τα πρόστιμα σε όσους βρεθούν ανασφάλιστοι. Βέβαια, πιθανόν να υπάρχουν να γίνουν και λάθη στη διασταύρωση και γι' αυτό ο νόμος δίνει διορία εντός 2 μηνών προκειμένου να αποδείξει κάποιος ότι ήταν ασφαλισμένος και από λάθος του εστάλει το πρόστιμο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ασφαλιστές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις αλλαγές που επέρχονται ώστε να προβούν άμεσα στην ασφάλιση του οχήματός τους. Όσοι βέβαια από αυτούς μπορούν να ανταποκριθούν, καθώς ως γνωστό η οικονομική κρίση αποτρέπει τους περισσότερους να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους και ο ρυθμός αυξάνεται ραγδαία παρά το ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ρίξει τις τιμές και κλείνουν συμφωνίες ακόμα και για ένα μήνα. Πάντως σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ανασφάλιστα.
Τις τελευταίες μέρες που υπήρχε μια από τα μέσα ενημέρωσης απασχόλησε τη δημοσιότητα, ναι, κάποιοι έτρεξαν να ασφαλιστούν, αλλά ωστόσο όμως παραμένουν και στην περιοχή μας εδώ πάρα πολλά ανασφάλιστα οχήματα. Ναι. Δεν είναι η αμέλεια, είναι η οικονομική δυσπραγία. Σίγουρα είναι η οικονομική δυσπραγία, δεδομένου ότι ο κόσμος τελευταία ασφαλίζεται για μικρά χρονικά διαστήματα. Οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει τρίμηνες διάρκειες ή και μηνιαίες διάρκειες, με σκοπό ο κόσμος να βοηθηθεί στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε και έχει επηρεάσει τη μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Ναι, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα στην αγορά, οπότε μοιραία επηρεάζει και τον κλάδο αυτοκινήτων, παρότι οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα και προσπαθούν έτσι να βοηθήσουν τον ασφαλιζόμενο έχοντας ένα ασφάλιστρο πολύ πιο οικονομικό από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι ο κόσμος έχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει κανένας να κυκλοφορεί ανασφάλιστος. Οι κυρώσεις είναι πολύ σοβαρές και πέρα από το πρόστιμο των 250 ευρώ, όπως είπαμε, είναι η υποχρέωση έναντι τρίτων που μπορεί να δημιουργηθεί και αυτή δεν έχει νούμερο συγκεκριμένο. Παρατηρούμε τα εξής δύο φαινόμενα. Πρώτον, τα ετήσια συμβόλαια ή τα εξάμηνα γίνονται εξάμηνα, τα ετήσια, τρίμηνα ή μηνιαία, δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα. Ανασφάλιστα βλέπεις πολλούς, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, που σου λένε «Δεν το κυκλοφορώ, είναι μόνο για μέσα στα χωράφια μου». Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Και δεν είναι και λίγα τα ατυχήματα που τυχαίνουν σε αγροτικές περιοχές. Έτσι. Είναι περισσότερα τα ανασφάλιστα, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε εμείς, και μειώνονται οι διάρκειες των συμβολέων. Ενώ παρουσιάζεται μείωση των ασφαλίστρων. Δηλαδή παρατηρούμε ότι μειώνονται τα ασφάλιστρα. Παλιά έδινε κάποιος για ένα συμβόλαιο 180 ευρώ το εξάμηνο, και τώρα με 100 ευρώ μπορεί να ασφαλίσει το όχημά του. Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχουμε φυσικά δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο ισχύει. Από ό,τι διαβάζουμε κι εμείς, λέγαν πέρυσι ότι ήταν πάνω από 600.000 ανασφάλιστα σε όλη την Ελλάδα και τώρα ότι πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο τα οχήματα. Φυσικά στα μηχανάκια διωγγώνεται το πρόβλημα ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ανασφάλιστων.